Γεια σας παιδιά και σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα βίντεο της BizEvs. Για όσους δεν μας γνωρίζουν, ονομάζομαι Σινικό Δημήτρης και μαζί με τον αδερφό μου τον Γιάννη και τους γονείς μου ασκούμε την επαγγελματική μελισσοκομεία εδώ στην Ελλάδα. Το σημερινό βίντεο δεν θα αφορά κάποιο, θα είναι λίγο διαφορετικό από τα άλλα που έχουμε προηγηθεί, δεν θα αφορά κάποιους μελισσοκομικούς χειρισμούς ή κάποιες πατέντες που εφαρμόζουμε στα μελίσσια. Αλλά ουσιαστικά είναι μια πρόσκληση για μια συνεργασία με τους αναδέλφους. Στη πορεία του βίντεο θα καταλάβετε τι θέλουμε να κάνουμε και τι ζητάμε. Όσους μας έχουν παρακολουθήσει και στο παρελθόν, μέσα από τα κάποια βίντεο μας, θα γνωρίζουν τη θέση μας για την ντόπια φυλή που είμαστε υποστηρικτές ντόπιας φυλής και πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτό θα είναι το μέλλον της Ελλάδας, μαζί με την επιλογή και την βελτίωσή της όμως, όχι έτσι όπως είναι τώρα. Και ούτως ή άλλως αυτή ήταν και η ομιλία μας που είχαμε στο συνέδριο της Πάτρας το 2019 και το θέμα ήταν ανάγκη διατήρησης και βελτίωσης ντόπιων φυλών. Οπότε θα μπορούσε κάποιος να ανατρέξει στα πρακτικά του συνεδρίου και να διαβάσει και να δει τις θέσεις μας γιατί υποστηρίζουμε και έχουμε κάποια τεκμηριωμένα πράγματα εκεί. Γιατί υποστηρίζουμε την ντόπια φυλή και γιατί νομίζουμε ότι είναι το μέλλον εκεί. Να κάνω μια μικρή εισαγωγή πριν προχωρήσω πιο βαθιά στο βίντεο. Να πω ότι τα παλιότερα χρόνια η επιλογή μέσα από το μελισσοκομείο γινόταν μαζικά. Και υπάρχει το αντίστοιχο βίντεο τι εννοούμε για μαζική επιλογή από ένα μεγάλο κουπάρι μελισσοκομείου. Όμως χρόνο με χρόνο, όταν δουλεύουμε, ήταν όλα καλά. Υπήρχε ένας μέσος όρος παραγωγής. Βλέπουμε ότι τα μελίσσια πάνω κάτω δεν είχαν αποκλείσει μεταξύ τους σε κάποιες εξαιρέσεις και όλα καλά. Προχωρώντας όμως χρόνο με χρόνο, ειδικά τα τελευταία χρόνια πριν πενταετία, βλέπουμε ότι στο μελισσοκομείο ξεκινάνε και γίνονται όλο και μεγαλύτερες αποκλήσεις σε σχέση με μέσο όρο του μελισσοκομείου. Όλο και περισσότερα μελίσσια δεν ακολουθούν το μέσο όρο παραγωγής, όλο και περισσότερα μελίσσια έχουν κάποια θέματα ασθενειών, όλο και περισσότερα μελίσσια παρουσιάζουν κάποια προβλήματα σε σχέση με το μέσο όρο που πάντα αναφέρομαι. Αν εξαιρέσουμε ότι η μεζική επιλογή δεν άλλαξε και δεν άλλαξε και ο τρόπος βασιλοτροφίας και πάντα βελτινόμαστε και κάνουμε ό,τι καλύτερο δυνατό για να γίνει σωστά η βασιλοτροφία και αναπαραγωγή του γενετικού υλικού, και εξαιρέσουμε πλέον τις καιρικές συνθήκες, γιατί εκεί δεν είναι θέμα καιρικών συνθήκων όταν το ένα παράγει και το άλλο δεν παράγει. Καταλήγουμε στο θέμα ότι τα τελευταία χρόνια συναντάμε πολύ υβριδισμό και αυτό γίνεται με τις ξένες φυλές που εισάγονται όλο και περισσότερο και όλο και περισσότερο μελίσσια γύρω μας συναντούμε με ξένες ράτσες. Οπότε αναγκάζονται και εμάς να κάνουμε υβριδισμούς με τις γονιμοποιήσεις, με την ελεύθερη σύζυγση που γίνεται στη φύση με τις μάνες. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η μαζική επιλογή και αναπαραγωγή δεν είναι ότι καλύτερο πλέον σε ένα μελισσοκομείο. Ένα είναι ότι με την ελεύθερη σύζυγση έχουμε υβριδισμό, οπότε με αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε επιλογή. Γιατί στην αναπαραγόμενο γενετικό υλικό δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά θα εκδηλώνονται και δεν έχουμε και βελτίωση, γιατί δεν ξέρουμε τι αναπαράγουμε. Είναι τα δύο κύρια προβλήματα. Άρα πρέπει να πάμε σε κάτι πιο individual. Και τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι θα πρέπει να ξέρουμε πλέον τι αναπαράγουμε και αυτό που αναπαράγουμε και κληρονομεί αυτά τα χαρακτηριστικά που θέλουμε από αυτό που αναπαράγουμε ουσιαστικά. Τι έχουμε κάνει εμείς μέχρι τώρα γενικά? Ξεκινήσαμε μια μαζική επιλογή πριν μερικά χρόνια. Επί ένα χρόνο από όλο το μελισσοκομείο. Για την επόμενη χρονιά από τη μαζική επιλογή έμεινε ένας μεγάλος αριθμός μελισσιών που θα μπορούσε να μπει σε επιλογή όπως δουλεύουμε κάθε χρόνο. Από αυτόν τον αριθμό, βάσει ενός πρωτόκολλου, εδώ να πω ότι υπάρχει μια άριστη συνεργασία με παιδιά εξωτερικού όπως Γερμανία, Πολωνία και Ρωσία και δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε μαζί τους. Τρέχουν κάποια αντίστοιχα προγράμματα και θέματα και αυτοί. Βάσει του πρωτόκολλου, ακολουθήσαμε μια καταγραφή επί 2 χρόνια σε αυτά τα μελίσσια. Όχι σε όλα, γιατί με την πάροδο του χρόνου κάποια μελίσσια απλώς δεν ακολουθούσαν
τα άλλα μελίσια, γιατί είχαν αποκλίσεις και δεν ήταν ανάγκη να μένουν στο θέμα της επιλογής. Μετά από 2 χρόνια και 1 χρόνο ακόμα για να επιβιώσουμε τα δεδομένα που συγκεντρώσαμε από αυτά τα μελίσια και δεν ήταν εικονικά, καταλήξαμε σε κάποιες γραμμές από το μελισσοκομείο μας που είναι βάσει πρωτόκολλου σωστά για την αναπαραγωγή του γενετικού υλικού αυτού. Το πρόβλημα που έρχεται σε αυτή τη φάση είναι, ωραία, έχουμε γραμμές για αναπαραγωγή. Κάποιες γραμμές, από αυτές τις γραμμές θα είναι οι δότες βασίλισσων και κάποιες από αυτές τις γραμμές θα είναι δότες κεφίνων. Δηλαδή θα κάνω κεφινοτροφία από αυτά τα μελίσια. Το πρόβλημα είναι η σύζευξη. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε τόπους σύζευξης και όπου και να πάμε, λόγω του μελισσοχωρητικότητας είναι πολύ... έχουμε μεγάλη συγκεντρώση μελισσιών. Δεν υφίσταται δηλαδή να κάνουμε καθαρές συζεύξεις σε κάποια τοπία. Το πρόβλημα αυτό το ξεπερνάμε με τη τεχνητή σπερματέγχυση. Ήδη από πέρσι εκπαιδευτήκαμε και φέτος δοκιμάζαμε τις βασίλισσες αυτές στο μελισσοκομείο μας και για να βελτιωθούμε ως προς τη τεχνική, πρακτικά αυτό. Οπότε και αυτό το πρόβλημα πλέον ξεπερνάμε. Δηλαδή έχουμε καταλήξει στο θέμα ότι έχουμε γραμμές βελτιωμένες, γραμμές για αναπαραγωγή και έχουμε και την τεχνητή σπερματέγχυση για να τις αναπαράγουμε. Ωραία. Έστω τώρα ότι εμείς δημιουργούμε όλες τις καλύτερες συνθήκες για τη βασιλοτροφία μας και αναπαράγουμε πλέον και το υλικό που έχουμε, που έχουμε αφιερώσει τόσο χρόνο και δουλειά για να επιλέξουμε. Το πρόβλημα που θα συναντήσουμε μπροστά μας είναι αν το γενετικό υλικό αυτό που πλέον αναπαράγουμε εμείς κάνει και για άλλους τόπους της Ελλάδας. Εγώ μπορώ να λέω ότι θέλω, ότι είναι το καλύτερο, ότι είναι αυτό, ότι βελτίωσα, ότι ακολούθησα πρωτόκολλα. Αν αυτό το υλικό δεν δοκιμαστεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και δεν επιβεβαιωθεί από άλλους συναδέλφους, δεν γίνεται τίποτα. Ένα είναι αυτό. Και δεύτερο, πλέον είναι και το αν το γενετικό υλικό που αναπαράγω μπορεί και μου δίνει τα κληρονομικά χαρακτηριστικά των προγόνων του. Δηλαδή οι γραμμές μου αυτές με όλη τη διαδικασία σωστά οι απόγονοι κληρονομούν τα χαρακτηριστικά αυτά ή όχι. Άρα βάσει αυτών που είπα προηγουμένως όλων καταλήγουμε στο θέμα ότι η επιλογή και η βελτίωση δεν σταματάει και συνεχίζει κάθε χρόνο και όσο παραπάνω αξιολογήσεις θα έχουμε από το γενετικό υλικό που αναπαράγουμε και οπότε θα έχουμε και πιο καλύτερη επιλογή κάθε χρόνο τι θα αναπαράγουμε για παραπέρα. Για να συνεχίσουμε κάτι τέτοιο όμως, εδώ και 2 χρόνια συζητάγαμε μαζί με μια μικρή ομάδα συναδέλφων, έμπειρων επαγγελματιών, μελισσοκόμων και βασιλοτρόφων, τι συνεργασία μπορούμε να κάνουμε μεταξύ μας. Προέκυψε στο μυαλό ένα project το οποίο ονομάζεται BBG μετά από σκέψη ή Bee Breeders Greece. Bee Breeders Greece και ουσιαστικά είναι μια συνεργασία των βασιλοτρόφων μεταξύ τους στην αναπαραγωγή και βελτίωση του γενετικού του υλικού. Κατά βάση όμως μιλάμε καθαρά για ντόπιες φυλές της Ελλάδας. Στο project αυτή τη στιγμή συμμετέχουμε εμείς οι τρεις από την οικογένειά μας συν 2 παιδιά, 2 συνάδελφοι, ένας είναι από Θεσσαλονίκη και το άλλο παιδί είναι από τη Ροδόπη. Έχουμε πιο περισσότερες πληροφορίες στο site που θα ανεβεί προσεχώς καθαρά με BBG που θα δίνουμε κάποια στοιχεία και εκεί. Τι θα κάνει αυτό το project? Εδώ οι βασιλοτρόφοι μεταξύ μας θα ελεγχόμαστε βάσει κάποιων πρωτοκόλων του γενετικού υλικού που αναπαράγουμε
τουλάχιστον έτσι έχουμε συμφωνήσει μεταξύ μας. Και αυτό όμως το γεννητικό υλικό που θα αναπαράγεται θα πρέπει πλέον να αξιολογείται και με άλλους συναδέλφους από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Άρα όλος ο σκοπός του βίντεο αυτό ήταν να σας κάνουμε μια πρόσκληση στη συμμετοχή του Project BBG, να δημιουργήσουμε μια ομάδα ηλεκτών πανελλαδική. Μας ενδιαφέρουν παιδιά από όλη την Ελλάδα και από τα νησιά. Κυρίως από τα νησιά, για να μπορέσουμε να δούμε τη διαφορετικότητα. Γι' αυτό λέω, και από τα νησιά και από νότια και από βόρεια Ελλάδα, για την αξιολόγηση του γεννητικού υλικού που θα αναπαράγουμε εμείς, προς το παρόν αυτοί που συμμετέχουμε τώρα, αυτοί οι βασιλοτρόφοι, και μελλοντικά θα δούμε αν ο αριθμός αυτός θα αυξάνεται μέσα από την ομάδα αυτή. Οι αξιολογήσεις είναι βάση πρωτόκολλο που έχουμε δημιουργήσει. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αν δεν στηριχθούμε σε ένα πρωτόκολλο δεν θα υπάρχουν σωστές αξιολογήσεις, οπότε θα υπάρχουν βαθμοί αξιολόγησης για διάφορα χαρακτηριστικά και κριτήρια για μελοπαραγωγή, για ανάπτυξη, για ξεχυμόνισμα. Αυτά θα αναφέρουμε μέσα στη κλειστή ομάδα αυτή που θα δημιουργηθεί, για όσα παιδιά δηλαδή θα θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και θα θέλουν να συμβάλλουν και να δώσουν τη βοήθειά τους σε όλο αυτό το εγχείρημα. Θα ήθελα να διευκρινίσω, παιδιά, μόνο ότι σίγουρα θα πρέπει να αφιερώσετε κάποιο χρόνο. Και όσοι δεν θα είστε διατεθειμένοι να το κάνετε αυτό, καλύτερα μην ασχοληθείτε, μην μπείτε σε διαδικασία να μας γράψετε, γιατί θα χάσετε και εσείς το χρόνο σας και εμείς το χρόνο μας, και καταλαβαίνετε ότι η δουλειά που γίνεται δεν είναι και χρονοβόρα. Και όσοι δεν πιστεύουν σε αυτό το εγχείρημα, καλύτερα να μην ασχοληθούν με αυτό το πράγμα. Τι όφελος θα έχουμε όλοι μεταξύ μας? Από εμάς θα παίρνετε δωρεάν μάνες προς αξιολογήσεις. 5-10 μάνες θα παίρνετε. Αυτές θα είναι δικές σας μάνες, θα τις χρησιμοποιείτε κανονικά, απλώς θα έχετε ένα πρωτόκολλο για αξιολόγηση για τις μάνες αυτές. Το μόνο δικαίωμα που παραμένει σε εμάς είναι ότι θα συμφωνείτε, όποια μάνα από αυτές θα ζητηθεί πίσω θα μας αποστέλνετε πάλι πίσω μετά από αξιολόγηση. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, μέσα στη κλειστή ομάδα σίγουρα θα έχουμε περισσότερο ωφέλη, θα είμαστε πιο ανοιχτοί στο να μιλάμε και να μοιραζόμαστε πολλά. Ακόμα και μελισσοκομικά και στη βασιλοτροφία θα έχουμε και ίσως κάποια σεμινάρια από εξωτερικό με παιδιά που συνεργαζόμαστε εμείς. Δεν μας κάνει κόπο δηλαδή να μοιραζόμαστε γενικά τη γνώση μας. Οι μάνες που θα παίρνετε από εμάς θα είναι απρόσωπες. Σίγουρα δηλαδή δεν θα ξέρετε από ποιον ήρθαν οι μάνες, ποιανού μάνες είναι και τι γραμμές θα έχουν οι μάνες. Μερικές φορές μπορεί να μην είναι καν καθαρής γραμμής οι μάνες. Μόνο και μόνο αυτό για να αξιολογούμε και εμείς την αξιοπιστία στις αξιολογήσεις και να συγκρίνουμε και εμείς πόσο σωστοί είμαστε και εμείς στη τεχνητή πραγματέγχυση και με μάνες, ας πούμε, και απλής ελεύθερης σύζευσης. Όλα αυτά θα έχουν να κάνουν μέσα στην ομάδα. Παραπέρα, οι ορίζοντες είναι τεράστιοι, τι μπορούμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε αυτές τις μάνες με μάνες καθαρόιμες από άλλες φυλές. Πάλι σε εσάς θα έρχονται αυτές οι μάνες που θα τις συγκρίνετε. Θα αξιολογούνται μάνες ως προς αποδοχή. Δηλαδή, αν κάποιο παιδί έχει μελίσια που δεν είναι ντόπιες φυλής, είναι κάποιες ράτσες από μπάχφαστ, λιγούστικα, τι αποδοχές κάνουν στις μάνες. Όλα αυτά θα δημιουργείται μια βάση δεδομένων που συνέχεια θα αναρτείται πλέον στο site και όλα αυτά θα φαίνονται. Όλο αυτό το κάνουμε πρώτον για να βελτιώμαστε όλοι. Δεύτερον, να βελτιώνουμε το γεννητικό μας υλικό στη συνέχεια. Και τρίτον, γιατί είμαστε και προμηθεύουμε και την αγορά με βασίλισσες. Θα πρέπει να ξέρουμε το τι δίνουμε στην ουσία. Αυτό. Να ελεγχόμαστε και εμείς κάπως από κάπου. Και σε αυτό συμφωνούν και τα άλλα δύο παιδιά που έχουν κάνει περίπου δηλαδή έχουν ακολουθήσει και μαζί μας μια τριετία τώρα αυτή την αξιολόγηση, αυτή την επιλογή.
που έχουν δώσει και αυτοί αφιερώσει χρόνο και δουλειά σε αυτό το πράγμα. Ωραία, ξαναπαναλαμβάνω, κάτω στο βίντεο θα έχουμε στοιχεία επικοινωνίας. Τι άλλο, προσεχώς θα δημιουργηθεί και μια σελίδα BBG, στην οποία αυτή η σελίδα θα είναι γενικής χρήσεως και εκεί θα ανεβαίνουν γενικά οι δουλειές μας και διάφορα στοιχεία και πληροφορίες με τη δουλειά που κάνουμε. Δεν θα είναι για κλειστή ομάδα. Και η κλειστή ομάδα που θα δημιουργηθεί για τα παιδιά που θα είναι και αξιολογητές και οι βασιλετρόφοι μέσα θα είναι εντελώς διαφορετικό. Αυτά ήθελαμε να πούμε. Ευχαριστούμε όλους που μας ακούσαν. Σας ευχόμαστε ένα καλό ξεχειμώνισμα και ελπίζω στην ανταπόκριση της πρόσκλησης σε όλα τα παιδιά.